Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrite.gr. Τραγωδία στο γεροπόταμο της Μεσαράς μετά από ένα πολύ ωραίο θρίλερ. 35 και πλέον ωρών, οι έρευνες των σωστικών συνεργείων είχαν τραγική εξέλιξη καθώς το μεσημέρι βρέθηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας που αγνοούνταν από τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ εντοπίστηκαν και οι τέσσερις ορεί. Το μοιραίο γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, η μητέρα και αδελφή, εντοπίστηκε περίπου 1 με 2 χιλιόμετρα από το σημείο που είχε γίνει η μοιραία κλίση. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε σε ολόκληρη την Κρήτη το πέρασμα της κακοκαιρίας, με το νησί να καταγράφει πανελλαδικό ρεκόρ στις βροχοπτώσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα Χανιά, ενώ κατολιστήσεις, υπερχυλήσεις ρεμάτων και ποταμών, πλημμύρες εκτάσεων και κτηρίων, καταστροφές στο οδικό δίκτυο μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων που καταγράφονται σε όλο το νησί. Τον τρόμο βίωσε το προσωπικό πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Αγία Βαρβάρα, που έγινε στόχος ενόπλων. Οι δύο κουκλοφόροι μπήκαν μέσα στο πρακτορείο το βράδυ της Κυριακής και με την απειλή όπλου απέσπασαν χρήματα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrite.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.